να φεύγει στο φορείο για τα αποδυτήρια. Στο 17 πέρασε από όλο τον κόσμο ο Αουάτ εθνιδιάστη. Κάνει και ξεχωριστά παρατηρήσει κάθε φορά. Ωραία κάθεση του καφέ Αλπιγκίδης. Στην έξοδο του Αουάτ γκολ. Στο 22. 1, 2, 3. Οφσάιντ. Ο Σαμαράς με λίγη καθυστέρηση τον βρήκε. Το σούτ από τον Καραγκούνη. Καλό κόρνερ νομίζω. Ο Αουάτ βέβαια το ίδιο νομίζει. Για να δούμε. Αυτή είναι η φάση για να δούμε. Ναι, είναι χέρι. Καθαρό χέρι, καθαρό είναι πέναλτι. Καθαρό χέρι, καθαρό πέναλτι υπέρ του Ισραήλ που δεν έχει σφυριχτεί σε εκείνη. Κοινική άμυνα, πολύ επικίνδυνη στιγμή. Κατσουράνης τον περνάει, ο Σεχτέρ πέφτει κάτω και εδώ ο διαιτητής θα του δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο. Νατλόφ. Η πάσα για τον Κολάου, τη σέντρα. Και 1-1 ισοφάριση από τον Σεχτέρ στο 59. Αυτό το έχω την εντύπωση ότι είναι. Πρέπει να έχει βρει μπάλα. Σαλπικίδης τώρα δεν είναι offside. Ευκαιρία, περνάει από τον Αουάτ, πέφτει κάτω και πέναλτι. Δίνει το πέναλτι. Ο Χάνς 10 μέτρα απέναντι από τον Αουάτ. Ναι, 2-1. Θέλει να σουτάρει, είναι φανερό, τελικά περνάει πάσα, Βερμούτ, δοκάρι. Στο 65. Χρειαζόμαστε ένα τρίτο γκολ. Φετφατζίδης. Ωραίο. Εκπληκτική πάσα, ο Βίντρα στον... Τους ψηφοφόρους που έχεις μέσα στην κοιλιά σου θα τους σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Φόρα, άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από μας να με βολεύουν. Θα πάρω φόρα, θα σας δρυμάξω στις κλωσιές στην αλήθεια. Έλες, όλο το έθνος προσκύνει. Αγαπάνε, θα μας γλιτώσουν. Και μία στραβάδια.